Και Παπαγιάννου καταδικάστηκε, σωστά. Σε πρώτο βαθμό, ναι. Έκρεμε όμως η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Δεν έγινε την Παρασκευή η δίκη. Όχι, υπήρξε μια αναβολή. Από εκεί και πέρα το ζητούμενο στη συγκεκριμένη υπόθεση, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει δρομολογηθεί. Το θέμα είναι ότι έχουν αρχίσει ευτυχώς ανακουφιστικά να ανοίγουν τα στόματα. Αυτό μετά την εξομοίηση ότι είναι ο ντράμερ των Big Slacks, κύριε Παπαϊωάννη. Υπάρχει μια σειρά από καταγγελίες, ναι, η οποία αυτονόητα υπενθυμίζει ότι δεν ξεκινά κανείς αυτή τη δράση στα 60 του. Έχει προηγηθεί πολύχρονη δράση. Ναι. Έχει κουναφερθεί ίχνη και ευτυχώς τα θύματα τα οποία έχουν ενηλικιωθεί, ναι, αξιοποιώντας το καινούριο νόμο και την προθεσμία που έχει θεσπιστεί, ανοίγουν τα στόματα και προχωρούν σε ενδίκες. Ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Εδώ λοιπόν υπάρχει το ενδεχόμενο να βρεθούμε και σε, μπροστά και σε άλλες καταγγελίες από γυναίκες πια, αλλά που κακοποιήθηκαν, ναι, ως παιδιά. Ως παιδιά από το δημοσιογραφικές πηγές, ναι. Εξ όσων μαθαίνω, ναι, από δημοσιογραφικές πηγές, ναι. Οι πληροφορίες λένε, κύριε Παπαϊωάννου, ότι την Παρασκευή, όπου προκλήθηκε όλος αυτός ο σάλος και βγήκαν και κάποιες ανακοινώσεις και από τους Big Slacks και λέω ανακοινώσεις. Δεν σας ακούω δυστυχώς καλά. Μας ακούτε γιατί τώρα καλύτερα? Κάπως καλύτερα. Ωραία. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά την Παρασκευή που βγήκαν και οι Big Slacks και έβγαλαν ανακοίνωση και βγήκε και το πρόσωπο του συγκεκριμένου άνδρα, τότε άρχισαν αρκετά άτομα που είχαν δεχτεί παρόμοιες σεξουαλικές επιθέσεις σε νεότερες ηλικίες να επικοινωνούν με δικηγορικά γραφεία και να λένε ότι είναι διαθέσιμα να έρθουν στη δικαιοσύνη και να καταγγείλουν και τη δική τους περίπτωση. Αυτό το έχω ακούσει και εγώ και το επιβεβαιώνω. Με εσάς δεν έχει μιλήσει κάποιο θύμα να σας πάρει τηλέφωνο? Θα προτιμούσα να μην αναφέρω τίποτε ακόμη, ναι, γιατί εδώ δεν θα προετοιμάσουμε κανέναν για αυτό που θα ακολουθήσει. Δεν θα προετοιμάσουμε κανέναν. Αν ακολουθήσει κάποιος στον δρόμο της δικαιοσύνης, θα το δούμε στην πορεία. Λογικό είναι σε επίπεδο στρατηγικής. Βέβαια, γιατί ξαναλέμε ότι από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετά θύματα και είναι και, όπως λένε οι πληροφορίες δημοσιογραφικές και λέτε και εσείς, κύριε Παπαϊωάννου, διαθέσιμα να πάνε στο δικαστήριο να καταθέσουν, τότε ενδεχομένως να έχουμε άλλες εξελίξεις αυτή την υπόθεση, ναι, για την οποία υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ή να ξεκινήσουν ανεξάρτητα από το δικαστήριο το οποίο υπάρχει. Ανεξάρτητα, γιατί δεν, το δικαστήριο αυτό έχει δρομολογηθεί. Μπορεί να ανοίξουν καινούργιοι φάκελοι, αυτό δεν είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή το δικαστήριο αυτό ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω σαν μαρτυρία. Ναι. Υπάρχουν άλλα περιστατικά. Ναι, και μπορεί να αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό πάντως αυτό που λέτε, ότι κανείς δεν ξεκινάει στα 60-65 να το κάνει αυτό, να κακοποιεί ανηλίκως. Αυτό δεν είναι εμπειρικό. Αυτό, ναι, δεν είναι εμπειρικό. Ναι, ναι. Αυτό είναι καταγεγραμμένο επιστημονικά, μετρημένο διεθνώς και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ξεκινά τη δράση του κανείς στα 60. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο χειροκροτούσαν από κάτω μεγάλοι και παιδιά. Ένα μέρος του πιο αγαπημένου. Είναι και το θέμα που αναδείχθηκε και σε άλλες υποθέσεις, ότι, ναι, εκμεταλλεύεται κανείς την αναγνωρισιμότητα και την ισχύ που μα μπορεί, βέβαια, να έχει αυτό. Την εργαλειοποιεί και τα λοιπά. Και για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των γονέων. Δυστυχώς. Και για να προσεγγίσει τα παιδάκια. Δυστυχώς.